Καλή σας ημέρα, πρώτη είδηση. Πρώτη είδηση και θα μπούμε στην πολιτική συζήτηση. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Κώστα Μπάρκα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και εύχομαι να περάσετε τις χίλιες εκπομπές. Να είστε καλά. Να τα χιλιάσουμε και όλοι μας. Κύριο Αναστάσιο Μεγαλομίστακα, βουλευτή της Ένωσης Κεντρών. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σας. Και εκείνο βουλευτικός εκπρόσωπος. Όχι, κύριε Μεγαλομίστακα, εσείς παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση. Τάξη, ασφάλεια, νόμος. Τελικά είναι αυτό το θέμα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία? Και αυτό είναι. Όχι αυτό. Και αυτό. Αν κάνουμε μια βόλτα έξω και μιλήσουμε με απλούς ανθρώπους που είναι η δομή, που αποτελούν τη δομή της ελληνικής κοινωνίας, θα δούμε πως σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρεται η ελληνική κοινωνία κυρίως για τα εσωκομματικά μιας παράταξης, γιατί αυτό ήταν το πρώτο θέμα που συζητήθηκε σήμερα εδώ. Και έχω την εντύπωση ότι δεν, και γιατί μου αρέσει να μην κινδυνολογώ, δεν έχουν αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει μια ανομία. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα πολύ λεπτό θέμα μιας μικρής αλλά δυναμικής ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι βλέπουμε ότι κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι μόνο τα περιστατικά που έχουν συμβεί σήμερα. Είδαμε ότι καταλήφθηκε η πρεσβεία, ότι μπήκανε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε. Αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε μετέωρο και η κοινωνία να νομίζει ότι ζει σε ένα καθεστώς ανομίας. Η ελληνική αστυνομία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Έχουμε δει ότι σύμφωνα με τα στατιστικά έχει πέσει η εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως είπε και ο κύριος Μπάρκας τον τελευταίο καιρό. Δεν πρέπει να υπονομεύουμε το έργο τους. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου τα υλικοτεχνικά μέσα δεν είναι επαρκή. Και το λέω πολύ επίκα αυτό. Καθώς δεν υπάρχουν ούτε καν χρήματα να συντηρήσουν τα περιπολικά τους οι αστυνομικοί. Τα αλεξίσφαιρά τους τα αγοράζουν μόνοι τους. Βενζίνη δεν έχουν. Βενζίνη δεν έχουν, ακριβώς όπως το λέτε. Είναι πολύ δύσκολη εποχή. Αυτό βέβαια. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε σκιές. Αυτό συμβαίνει όταν η χώρα μπήκε στην κρίση. Σίγουρα, στην αλλά δηλαδή, δεν πρέπει να το λύσουμε κάποιες. Σαφώς πρέπει να το λύσουμε, πρέπει να εξοικονομήσουμε. Όχι, μην βγαίνει με τα κάστα κλείσει. Εσείς θα ψηφίσετε το. Λέω, το μέρισμα. Αν έρθουμε τον ορθό τρόπο, γιατί και πέρσι η αντίρρησή μας ήταν ο τρόπος που ήρθε. Δηλαδή δόθηκε ένα μέρισμα, μία 13η σύνταξη, όπως θέλουμε αλλιώς να τη βαφτίσουμε, σε ανθρώπους που την είχαν ανάγκη. Γιατί όλοι οι Έλληνες, εσείς, η πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη, χωρίς να υπάρχουν όμως κάποια άλλα κριτήρια. Κριτήρια που είδαμε ότι φέτος θα ληφθούν. Πέρσι δόθηκε πρόχειρα. Γι' αυτό δεν το στηρίξαμε. Και βουλευτές το πήραν και σε μία οικογένεια μπορεί να μπήκαν και δύο μερίσματα όταν άλλη οικογένεια δεν είχε καν. Να το στίγμα τα απαραίτητα. Δεν είναι το στίγμα να μοιράζουμε χρήματα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είναι δικά χρήματα, και να τα δίνουμε οπουδήποτε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ποιος πραγματικά τα έχει ανάγκη. Γιατί πολλές οικογένειες πήρανε 4 συντάξεις, άμα τις βαφτίσουμε συντάξεις, και άλλες δεν είχαν ούτε ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι. Ευχαριστούμε πολύ.